Σε περίπτωση που ένα δανειολήπτη δεν τηρήσει τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα τη διαπραγματεύσει με τι τράπεζε, τότε κινδυνεύει ακόμα και να χάσει το μοναδικό του ακίνητο, γιατί θα χαρακτηριστεί ω μη συνεργάσιμο. Αντίθετα, αν κρυθεί συνεργάσιμο, τότε θα μπορεί να επαχθεί σε κάποια από τι ρυθμίσει. Ο δανειολήπτη που θα καθυστερεί στην καταβολή τη δόση θα λάβει ειδοποιητήρια από την τράπεζα και αν δεν απαντήσει σε αυτά εντό τη προβλεπόμενη προθεσμία, τότε μπορεί να χαρακτηριστεί μη συνεργάσιμο. Και όχι μόνο να αποκλειστεί από όλε τι ρυθμίσει που προβλέπει η απόφαση τη Τράπεζα τη Ελλάδα για το στεγαστικό του δάνειο, αλλά και αν κινδυνεύει να χάσει ακόμα και τη μοναδική του κατοικία θέτει πολύ αυστηρέ ε, προθεσμίε τουλάχιστον για τον καταναλωτή. Φοβούμαστε ότι πολλοί καταναλωτέ δεν θα είναι σε θέση να προλάβουν τι προθεσμίε αυτέ και άρα θα κινδυνεύσουν να θεωρηθούν ω μη συνεργάσιμοι. Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα ένσταση. Μπορεί να καταθέσει ο δανειολήπτη σε περίπτωση που η ρύθμιση που θα του προταθεί από την τράπεζα δεν θα τον ικανοποιεί. Απότερο στόχο όμω είναι να βρίσκεται πάντα κάποια λύση που να διευκολύνει και τι δύο πλευρέ. Ο κώδικα διοντολογία που δημοσιεύει σήμερα αποκλειστικά η εφημερίδα Ημερησία έχει όλε τι λεπτομέρειε για τι εναλλακτικέ λύσει που έχουν οι δανειολήπτε στεγαστικών και επαγγελματικών δανείων προκειμένου να μπουν σε κάποια ρύθμιση ανάλογα με τα το οικονομικά του στοιχεία. Έτσι, σε συνεννόηση με την τράπεζα μπορούν να επιτύχουν μεταξύ άλλων την πληρωμή μόνο των τόκων για κάποιο διάστημα, την καταβολή μειωμένων δόσεων, περίοδο χάρη τη ορισμένη διάρκεια, μόνιμη μείωση του επιτοκίου, παράταση τη διάρκεια αποπληρωμή, Μερική διαγραφή χρεών, ενώ για οριστική λύση μπορεί να υπάρξει εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου, μετατροπή του σε χρηματοδοτική μίσθωση, ανταλλαγή με στεκαστικό δάνειο μικρότερη αξία.